Για να κουβεντιάσω με τον κύριο Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, με τον οποίο κουβεντιάζουμε τακτικά, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ξέρει καλά τη Ρωσία, παρακολουθεί τα ρωσικά, έχει γράψει βιβλία για τη Ρωσία, έχει μεταφράσει βιβλία σπουδαία για τη Ρωσία. Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Πόση βάση έχει αυτή η εικόνα που έχουμε ότι ξαφνικά η ανακοίνωση της επιστράτευσης προκάλεσε αυτή την αναταραχή, την τάση εξόδου, τις διαδηλώσεις? Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από τους παλιούς συνεφίλ ακροατές μας, οι οποίοι θα θυμούνται την ταινία του Μπαλαμπάνοφ, Φορτίο 200. Αυτός είναι ο τρόμος της σημερινής ρωσικής κοινωνίας, δηλαδή να δει την επανάληψη των αμαξοστοιχειών που φτάνουν στις πόλεις και στα χωριά της Ρωσίας, μεταφέροντας τσίγκινες, οργισμένα φέρετρα νέων ανθρώπων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν. Η χθεσινή κίνηση του Βλαδίμηρου Πούτιν είναι μια κίνηση πολύ υψηλού ρίσκου. Αφενός ομολογεί δημοσίως ότι ιτήθηκε στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας και ότι ο υποτιθέμενος δεύτερος καλύτερος στρατός του κόσμου έχασε τις μάχες στις στέπες της γειτονικής χώρας. Και δεύτερον, να θυμίσω ότι στη Ρωσία είχαμε ξανά επιστράτευση δύο φορές κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Την πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 1914, όταν η Ρωσία μπήκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και δεύτερη φορά τον Ιούλιο του 1941, όταν η Γερμανία εισέβαλε στη Ρωσία. Έκτοτε δεν έχει γίνει ποτέ επιστράτευση από το 1941 και ύστερα. Ποτέ. Είναι η πρώτη. Επί Σοβιετικής Ένωσης υπηρετούσαν κανονικά η κληρωτική θητεία τους. Ναι. Το ίδιο ίσχυε και για τις εισβολές που έκανε η Σοβιετική Ένωση στην Ανατολική Γερμανία, στην Ουγγαρία, στην Τσεχοσλοβακία και στο Αφγανιστάν. Αυτή τη φορά πολεμούσαν μισθοφόροι, δηλαδή άνθρωποι που είχαν υπογράψει συμβόλαια με το στρατό να υπηρετήσουν, μισθοφόροι του ιδιωτικού στρατού Βάγνερ που ανήκει στον μάγειρα του Κρεμλίνου, το λεγόμενο τον Γευγένη Πριγκόζιν, και τρίτον πολεμούσαν άνθρωποι οι οποίοι επιστρατευόταν έναντι συμβολέου στις διάφορες πιο φτωχές περιοχές της Ρωσίας, όπως είναι η Καλμικία, η Μπουρατία, η Γιακουτία, το Ταγκεστάν κτλ. Οι οποίοι έχουν και τα περισσότερα θύματα μέχρι στιγμής. Δεν πολέμησαν Ρώσοι το γένος μέχρι στιγμής. Τώρα θα αρχίσουν να πολεμούν. Και αυτό βέβαια είναι μια κίνηση πολύ μεγάλου υψηλού ρίσκου, διότι οι ρωσικοί πληθυσμοί κατοικούν στη λεγόμενη πρώτη Ρωσία, δηλαδή στις 12 πόλεις οι οποίες έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο του 1 εκατομμυρίου. Μόσχα, Πετρούπολη, Εκατερίνεμπουργκ, Σαμάρα. Στο ερώτημα γιατί το κάνει λοιπόν, γιατί παίρνει αυτό το ρίσκο ο Πούτιν, η μία απάντηση είναι γιατί τα πράγματα στον πόλεμο δεν πάνε καλά, άρα είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Το δεύτερο όμως ερώτημα είναι αν αυτό που κάνει είναι μια κλιμάκωση, ας πούμε. Είναι σαφέστατα μια κλιμάκωση. Να θυμίσω ότι στις 23 Αυγούστου του 2022 ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Λαυρόφ, έκανε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία λαμβάνει υπόψη της πάρα πολύ τις ανησυχίες των Καγκαούζων στη Μολδαβία, εδάφη τα οποία θεωρεί παραδοσιακά ρωσικά. Ο στόχος της Ρωσίας ήταν ευθύς εξ αρχής να μεταφέρει τα σύνορά της στη νοητή γραμμή ανάμεσα στον ποταμό του Δούναβη και στον ποταμό Βίστουλα. Δηλαδή μιλάμε για εδάφη της ρωσικής αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Αυτό ήταν ο κρυφός στόχος και παραμένει. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ποτέ η Ρωσία να τον πετύχει αυτό το στόχο, να υλοποιήσει δηλαδή τα σχέδιά της. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Έχουμε από τη μία πλευρά τον Ουκρανικό στρατό, ο οποίος πάρα πολύ γρήγορα και με υψηλό φρόνημα πέρασε στην εποχή του δίκτυο κεντρικού πολέμου, δηλαδή οι δορυφόροι των συμμάχων με τα άβαξ τα οποία υπερίπτανται της περιοχής δίνουν εντολές σε διοικητές δημιουργών να δράσουν, τη στιγμή που οι Ρώσοι χρησιμοποιούν ασύρματο στις δεκαετίες του 80. Η δομή του ρωσικών... Αυτή είναι μια καλή εξήγηση για το γιατί πάνε έτσι τα πράγματα στο μέτωπο. Είναι η προηγούμενη εξήγηση, αν ο στρατός αποτελείται από μισθοφόρους οι οποίοι με διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει, πληρώνονται για να πολεμήσουν. Εν πάση περιπτώσει, η διάθεσή τους να θυσιάσουν τη ζωή τους για κάτι προφανώς είναι μηδενική. Οι ιδέοι υπερασπίζονται τις οικογένειες και τα μέλη των οικογενειών. Ναι, ακριβώς. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά η διαμόρφωση του φρονήματος και της πολεμικής αρετής. Υπάρχει κάποια εξήγηση πώς συνδυάζεται? Χθες έχουμε αυτή την κίνηση κλιμάκωσης με τη μερική επιστράτευση και την έμεση απειλή για χρήση πυρηνικών όπλων. Σήμερα έχουμε τη συμφωνία για ανταλλαγή αιχμαλώτων. Δηλαδή μια κίνηση αποκλιμάκωσης. Οι
Ρώσοι θέλανε πάρα πολύ να πάρουν τον πολιτικό που είπατε προηγουμένως, τον Μετβετσούκ, ο οποίος είναι κουμπάρος του Πούτιν, έχει βαφτίσει τα παιδιά του. Και ήταν ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του Ρωσικού κόμματος στην Ουκρανία από το 2014 και μετά. Ένας άκρος διεφθαρμένος πολιτικός. Άρα δεν θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία από αυτήν που έχει στην κίνηση της Αντωνίας. Αυτό ήταν θέμα γοήτρου για τον Πούτιν να επαναφέρει τον Μετβετσούκ στην Ρωσία. Και τώρα το κρίσιμο ερώτημα είναι αυτό, η απειλή που διατύπωσε ο Πούτιν χθες έμεσα είναι πραγματική απειλή, είναι μπλόφα? Ο Πούτιν έχει συνειδητοποιήσει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο στρατός του μαστίζεται από διαφθορά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην περιοχή εκεί πέρα, επειδή είναι πιο βόρεια από εμάς, έχουν αρχίσει ήδη να χαλούν οι καιρικές συνθήκες και ο Ρωσικός στρατός είναι ευρέως γνωστό αυτό το πράγμα. Δεν έχει χειμερινές στολές και χειμερινό εξοπλισμό ώστε να το επεξέλθει σε εδώ πέρα τις συνθήκες. Τα χρήματα αυτά έχουν φαγωθεί. Όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή της Ρωσίας βλέπει ότι συλλαμβάνονται καθημερινά ανώτατοι εξωματικοί, διότι καταχράστηκαν τεράστια ποσά τα οποία προοριζόταν για τον εξοπλισμό του στρατού. Το δεύτερο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Πούτιν είναι ότι δεν έχει μάχημους και εμπειροπόλεμους εξωματικούς. Όσους είχε τους φάγανε οι Ουκρανοί στα πεδία των μαχών. Έχει χάσει περίπου 10 στρατηγούς. Δεν μιλάω για τον αριθμό των συνταγματαρχών και των δεξιάρχων. Αυτό δείχνει ότι η Ρωσία βρίσκεται σε πολύ μειονεκτική θέση. Να θυμίσω ότι πριν από 4 μέρες η Ρωσία απέσυρε τα υποβρύχια τη από την ναυτική βάση τη Σιμφερόπολη και τα πήγε στο Νοβοροσίσ. Δηλαδή πολύ μακριά από την εμβέλεια των σημερινών διαθέσιμων Ουκρανικών πυράβλων. Αν αύριο οι Αμερικανοί ή οι Βρετανοί του δώσουν πυράβλους για τα HIMARS, τα οποία έχουν εμβέλεια, έχουν βεληνικές 300 χιλιόμετρα, η γέφυρα του Κέρτς θα γίνει ερείπια. Μάλιστα. Αυτά τα γνωρίζει. Δεν μπορεί να μην τα γνωρίζει. Άσχετα τι λένε δημοσίως οι προπαγανδιστές του Κρεμλίνου από τις ρωσικές τηλεοράσεις και τα λοιπά. Πέρα λένε ότι βρέθηκε άνθρωπος, μέλος της Ντούμας, δεν διαφεύγει το όνομά του αυτή τη στιγμή, που είπε προχθές ότι την ώρα της κηδείας της Ελισάβετ έπρεπε να βομβαρδίσουν το Λονδίνο για να είναι παντοκράτορες σήμερα. Εντάξει, αυτά είναι για την τηλεόραση, είναι για τον Κοσμάκη και τα λοιπά. Το θέμα είναι να δούμε τώρα ποιες θα είναι οι αντιδράσεις της ρωσικής κοινωνίας. Ξέρετε, ο ρωσικός κόσμος, ο οποίος ήθελε να επεκταθεί προς δυσμάς, έχει σταματήσει την προέλασή του και αυτή τη στιγμή ο ρωσικός κόσμος, εντός εισαγωγικών, έχει φτάσει στο σπίτι κάθε ρωσικής οικογένειας. Θα αρχίσουν να πηγαίνουν τα γράμματα με το μαύρο πλαίσιο, όπου θα αναγγέλουν το χαμό ενός παιδιού, ενός αγοριού, ενός νεαρού άντρα. Γιατί αυτούς επιστρατεύουν σήμερα, επιστρατεύουν μέχρι ηλικίες 35 χρονών. Και επιστρατεύουν συλλήβδιν, άσχετα το τι λέγεται, τους καλούν στα στρατολογικά γραφεία και τους επιδίδουν την πρόσκληση για στράτευση. Παίρνουν γιατρούς, παίρνουν μηχανικούς, παίρνουν ανθρώπους που είναι... Άρα λέτε ότι το παιχνίδι, ας πούμε, το κρίσιμο παίζεται στο ιστορικό της ρωσικής κοινωνίας, στην ένταση των... Είναι πολύ νωρίς να κάνουμε τέτοιου είδους εκτιμήσεις, γιατί παρότι εχθές έγινε περίπου 1000 συλλήψεις σε πολλές μεγάλες πόλεις. Να σας πω κάτι, η μεγάλη διαίρεση της Ρωσίας είναι ανάμεσα στα αστικά κέντρα, τα 12 που σας είπα, την ρωσική ενδοχώρα. Είναι 4 Ρωσίες σύμφωνα με τις αναλύσεις των δημογράφων, των γεωγράφων, των κοινωνιολόγων κτλ. Υπάρχουν 4 Ρωσίες. Η πρώτη Ρωσία είναι αυτές οι 12 μεγάλες πόλεις που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο. Η δεύτερη Ρωσία είναι οι πόλεις μονοθεματικής οικονομικής ζωής, δηλαδή είναι χτισμένες γύρω από ένα μεγάλο εργοστάσιο και έχουν πληθυσμό από 250 έως 500 χιλιάδες κατοίκους. Εκεί κυρίαρχος είναι ο λεγόμενος σοβιετικός τρόπος ζωής. Η τρίτη Ρωσία είναι η ρωσική ενδοχώρα, όπου κατοικεί το 37% του πληθυσμού, και η τέταρτη Ρωσία είναι η περιοχή του Βορείου Καυκάσου με την Τσετσενία, την Ιγκουσετία, την Οσετία, το Δαγκεστάν, όπου εκεί πέρα κατοικεί βέβαια το 8% του πληθυσμού, αλλά είναι πολύ προβληματική λόγω της ισλαμικής θρησκείας. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι θα παιχτεί ανάμεσα στις 12 μεγάλες πόλεις και στην πρώτη Ρωσία δηλαδή και την δεύτερη και την τρίτη. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα ανάγνωση.
Ναι, μελετώντας τη σύγχρονη Ρωσία, αναγκάζομαι και διαβάζω δημογράφους, γεωγράφους και κοινωνιολόγους, οι οποίοι διατυπώνουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιδέες, άγνωστες στη Δύση. Ίσως γιατί η Δύση θεώρησε το 91 τελείως το πρόβλημα, ενώ στην πραγματικότητα τότε γεννήθηκε. Και σταμάτησε πολύς να μελετάει τη σύγχρονη Ρωσία. Πλην ελαχίστων. Ναι, ευτυχώς. Ελάχιστοι συνεχίζουν να την μελετούν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ.